Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε. Παρακολουθείτε την τηλεοπτική σφήνα στα σπόρα από την Βεργίνα Τηλεόραση κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 6 έως 8 το βράδυ και σε επανάληψη την ίδια μέρα το βράδυ στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Άρα όσοι μας βλέπετε σήμερα Δευτέρα, αυτή τη στιγμή ζωντανά, 12.30 ώρα μετά τα μεσάνυχτα η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη και μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Θα πάμε στον Άρη, ο οποίος πέτυχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Τη θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία, όχι γιατί νίκησε ας πούμε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη, γιατί αυτό ήταν το τέλειο, αλλά γιατί κατάφερε από το 2-0 να το ανατρέψει, να το ισοφαρίσει και στο τέλος θα έπαιρνε και τη νίκη. Με ψυχικά αποθέματα, με τις αλλαγές που γίνανε και βέβαια με τα λάθη τα οποία έκανε ο Ολυμπιακός και τα εκμεταλλεύτηκε ο Άρης και κατάφερε να γυρίσει το μάτς. Ένα παιχνίδι το οποίο κράτησε όρθιο τον Άρη στο Καραϊσκάκη και φυσικά του δίνει αυτό που θέλει, την όθηση για να κερδίσει Τετάρτη τον Παναθηναϊκό στο Χαριλάου, στο Κλεάδης Βικελίδης και να αλλάξει τα δεδομένα, να πάρει την πέμπτη θέση που θέλει στη βαθμολογία και ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα από 2 ή 3 αγώνες. Πάμε να καλησπερίσουμε, θα πάμε στη Φλόρινα που δεν ξέρω τώρα αν έχει και χιόνια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ο Λεωνίδας Οβόσδου, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη μαζί μας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από τη Φλόρινα. Τα περιμένουμε, Νίκο, όπου να είναι. Περιμένουμε τα χιόνια. Περιμένουμε τα χιόνια, ναι. Σήμερα το βράδυ, αύριο. Καλό είναι, εντάξει. Συνηθισμένα τα βουνά πέφτουν. Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά και στη Θεσσαλονίκη έχει φοβερή βροχή από το πρωί. Δηλαδή, μιλάμε για κατακλυσμό. Έχουμε πάθει την πλάκα μας. Τώρα, μακάρι όλα να πάνε καλά. Άλλο βροχή, άλλο βροχή, άλλο συν 15 βαθμούς και άλλο μείον 5, ξέρω εγώ. Ναι, ναι. Και άλλο μείον. Έτσι, να πω τώρα το εξής, ότι μέχρι να σχολιάσουμε τα του Άρη υπάρχει ανακοίνωση του Ολυμπιακού που αναφέρει ότι παραιτήθηκε από τον Ολυμπιακό σήμερα ο Μίτσελ και στη θέση του θα είναι ο Ανιγκό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα καθίσει ο Ανιγκό, ο οποίος ήταν συνεργάτης του Μίτσελ, ήταν και στο τεχνικό team, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Είναι ο Γάλλος, ο οποίος είχε δουλέψει στο Λεβαδιακό. Θα θυμούνται οι φίλοι που μας παρακολουθούν. Άρα λοιπόν, μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον Άρη, τέλος ο προπονητής, ο Μίτσελ. Αυτή είναι μια σημερινή έκθεση. Συνήθως την πληρώνουν οι προπονητές, έτσι, ναι. Το εύκολο θύμα, ναι. Αυτό. Το εύκολο θύμα. Αυτό ακριβώς. Αυτό την πλήρωσε και ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Μίτσελ. Λοιπόν, τώρα, αν παραιτήθηκε, καλά έκανε. Παραιτήθηκε. Έβγαλε μια ανακοίνωση όμως η θύρα 7 που του έλεγε Go ναι. home, πάνε σπίτι σου. Ότι τελειώσαμε. Αυτό και του έδωσε. Η θύρα 7. Η θύρα 7 είναι του Ολυμπιακού. Αυτοί που μάλλον Εντάξει. κάνουν κουμάντο από ό,τι καταλάβαμε, φυσιολογικά. Εντάξει. Πολύ καλά. Ναι. Καλά ξεκινήσαμε, Νίκο. Καλά ξεκινήσαμε. Σωστά. Τώρα, για πες μας λίγο πώς θα βλέπεις τα πράγματα μετά από αυτό το. Καταρχάς, πώς είδες το παιχνίδι. Κοίταξε να σου πω. Ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι μετά το 2-0, δεν ξέρω, ίσως νόμισε ότι θα τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό. Νόμισε ότι το τελείωσε το παιχνίδι. Και ξέρεις ότι η μπάλα τιμωρεί, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ νομίζω ότι από εκεί και πέρα κάτι σαν να έπεσε ένας διακόπτης στο Ολυμπιακό και να τελείωσε. Έγινε και το λάθος αυτό που έγινε, που συμβαίνουν έτσι. Που με, το Ρέτσο, λάθος, με το Ρέτσο. Ο Ρέτσος. Μπράβο. Και από εκεί και πέρα ίσως η ψυχολογία τους, ίσως, δεν ξέρω, ίσως είχαν πιστέψει ότι το παιχνίδι έχει τελειώσει. Έτσι νομίζω, αυτό νομίζω, Νίκο. Και φυσικά δεν πρέπει να. Όταν συλλήψει ο διαιτητής πρέπει να. Και όταν συλλήψει μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω, έτσι. Δεν αφήνει τίποτε σε τύχη του. Συμφωνώ. Δηλαδή, αντί να το κάνει 3-0, βλέπεις ότι σε τιμώρησε μπάλα και έγινε 2-2. Και έκανε τρεις αλλαγές. Έκανε τρεις αλλαγές. Έβγαλε το Φορτούνι, δηλαδή εκείνη τη στιγμή να τους ξεκουράσει λίγο. Γιατί σου λέει πού να βάλει δύο γκολ ο Άρης τώρα. Έχει τελειώσει. Ακριβώς. Αυτό όπως είπες προηγουμένως, νομίζαμε ότι τελείωσε. Την πάτησε έτσι και ο Λουτσέσκου στην Τρίπολη. Με τον ΠΑΟΚ. Πάντως θέλω να πω κάτι, είπες για το Φορτούνι. Χαίρομαι πάρα πολύ που το παιδί επανήλθε, γιατί είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είναι Έλληνας. Βέβαια. 100% είναι έτσι και αυτός που τον ανέστησε είναι ο Μίτσελ, το Φορτούνι. Δεν τον έβαζαν να παίξει. Έτσι, ναι. Μα τον είχαν με την ΚΑΠΑ 19. ΚΑΠΑ 19 και τη Β' ομάδα. Ολυμπιακός Β' έπαιζε ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης, ο οποίος είναι πολύ καλός. Ναι. Ο πάρα πολύ καλός παίχτης. Τώρα, για τον Άρη, οι αλλαγές του Τερζή έπαιξαν κάποιο ρόλο εκεί για να αλλάξει λίγο το σκηνικό. Κοίταξε, Νίκο, όλες οι αλλαγές που κάνει ο προπονητής δεν είναι σίγουρο θα του βγούνε. Ναι. Ρισκάρεις. Από εκεί και πέρα, κοίταξε να σου πω κάτι, μετά το 2-0 φυσικά θα ρισκάρεις. Ή θα πας για 3-0 ή θα πας για κάτι καλύτερο. Δεν νομίζω ότι ένας προπονητής σκέφτεται ότι σίγουρα οι αλλαγές θα του βγούνε. Το ρισκάρει και από εκεί και πέρα
λέει ότι μου βγήκαν ή δεν μου βγήκαν. Πολλοί προπονητές ρισκάρουν, βάζουν τρεις αλλαγές και δεν του βγαίνει τίποτε. Σωστό. Και χαλάει όλο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, αν είσαι προπονητής που ρισκάρεις, βεβαίως και καλά κάνεις. Ναι. Δεν έχεις να χάσει και τίποτε μετά το 2-0. Και στο κάτω-κάτω, να σου πω κάτι, Ρενίκο. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει να χάσει τίποτε. Αν δεν χάσει την πέμπτη θέση. Πολύ καλά. Και τι έγινε δηλαδή? Εντάξει, είναι θέση. Θυμάσαι που, που συζητούσαμε, ναι, αν είμαστε ευχαριστημένοι με την πέμπτη θέση. Όχι, λοιπόν, δεν είμαστε. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Γιατί θέλει, ο Άρης να έχει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, γι' αυτό το λόγο το λες. Μα και αυτό το λέω, φυσικά. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή να είμαστε στην πέμπτη θέση, με είχες ρωτήσει αν είναι καλή θέση. Όχι, φυσικά, Ρενίκο. Ναι, 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 σωστά. Ναι, τώρα, ναι, να ρωτήσω το εξής. Αυτή η ισοπαλία, έτσι πως ήρθε, γιατί εγώ θα τη θεωρήσω και κάτι σαν νίκη. Αλλά αυτή η ισοπαλία που ήρθε αυτός ο βαθμός, πιστεύεις θα δώσει την ψυχολογική όθηση για το μάτς Τετάρτης, το οποίο είναι σημαντικό με τον Παναθηναϊκό? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Αν δεν δώσει την ψυχολογική όθηση, πάει να πει ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν χειρίζεται σωστά το ένα εκτός ένας πολύ καλό αποτέλεσμα, έτσι. Και αυτό είναι ίδιο γνώρισμα δηλαδή μιας όχι μεγάλης ομάδας. Ναι, ναι, ναι. Αυτή η ομάδα δηλαδή που φέρνει για να έχει αξία αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να κερδίσει και στην έδρα σου. Ναι, βέβαια. Για να έχει ένα αντίκρισμα. Αν χάσεις την έδρα σου από τον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω να παίζει κάποιο ρόλο το ότι έφερε σχή με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα βρει το δρόμο του. Αλλά το θέμα είναι εσύ τι θα κάνεις, σαν ομάδα, σαν Άρης. Εγώ αυτό λέω. Συμφωνούμε απόλυτα. Από εκεί και πέρα, ναι, να ρωτήσω, επειδή οι αλλαγές που έκανε και είπες πολύ σωστά ότι κάποιες βγαίνουν, κάποιες όχι, είναι δύο παιχτών που παίξαν στα πλάγια του Καμάτσο και του Ιτούρμπε, οι οποίοι έκαναν και τα γκολ. Ναι. Και δεν είναι... Είναι καλοί παίχτες, δηλαδή ο Άρης έχει ένα καλό σχετικά υλικό. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει και δεν μπορεί να αποδώσει 100% και έχει σκαμπανεβάσματα. Ίσως το ότι πήρε 8 παίχτες καινούριους, 9, 10, 11 φετινούς, μήπως αυτό έπαιζε κάποιο ρόλο? Φυσικά, ρε Νίκο, αφού δεν γνωρίζονται μεταξύ τους καταρχήν αυτοί. Και μέχρι να προσπαθήσουν να γίνουν ένα σύνολο, το καλοκαίρι άλλοι θα φύγουν και άλλοι θα έρθουν. Και πάλι θα προσπαθεί ο προπονητής να τους συμμαζέψει και να τους κάνει μια ομάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να μπει κάτι, ένα πρόγραμμα για του χρόνου. Πάει αυτή η χρονιά, τελείωσε. Δεν πρέπει να μπει ποιος θα μείνει, ποιος θα φύγει, ποιοι θα έρθουν, να μην έρθουν μετά τον Αύγουστο, να μπει ένα πρόγραμμα και να μην παλεύεις για την πέμπτη θέση, αλλά να παλεύεις για την 2, 3, 4, ας πούμε. Ναι. Εγώ αυτό λέω. Μια απλή σκέψη κάνω, έτσι. Ναι, έχεις δίκιο. Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης για αυτό το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών, τον Φαμπιάνο και τον Μπράμπετς, που δείχνουν ότι έχουν δέσει αυτοί μεταξύ τους. Ίσως είναι ένα πολύ καλό δίδυμο που έχει πετύχει ο Άρης. Νίκο, είναι πάρα πολύ καλή. Του χρόνου θα μείνουν, ναι. Έχουν και οι δύο συμβόλαια του χρόνου, ναι. Μπράβο, μακάρι να μείνουν. Ωραία. Ξεκινάς από εκεί. Ξεκινάς από τον τερματοφύλακα. Βλέπω ότι βάζει τώρα τον Σαμπάνι. Ναι. Μακάρι. Μακάρι το παιδί να πάει και πήγε πάρα πολύ καλά. Μακάρι να συνεχίσει. Αλλά από εκεί και πέρα, από εκεί θα ξεκινήσει την ομάδα σου. Εγώ αυτό βλέπω. Αν έχεις καλό τερματοφύλακα που από εκεί ξεκινάς, κατευθείαν πας και χτίζεις την άμυνά σου σιγά-σιγά. Από τη στιγμή που αυτοί είναι τόσο καλοί, τους κρατάς και συνεχίζεις και χτίζεις σιγά-σιγά. Δεν νομίζω να είναι τόσο δύσκολο ή θέλει τόσο μαθηματικά για να χτίσεις, ας πούμε, μια ομάδα. Απλή λογική είναι. Απλά μαθηματικά δεν είναι. Απλά μαθηματικά είναι. Ένα, ναι, δύο, τρία, ναι. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό λέω. Λοιπόν, μιλάμε με τον Λεωνίδα τον Βόσδου για τα θέματα του Άρη και θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Γιάννη τον Παντελίδη, τον συνάδελφο από το Sfina.gr που κάνει το ρεπορτάζ του Άρη, να μας δώσει για την επόμενη μέρα τη ξημέρωση στον Άρη, εν ώψη μάλιστα και του αγώνα της Τετάρτης. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους. Η επόμενη μέρα έχει μάτς, έτσι. Σαφώς και υπάρχει ικανοποίηση για αυτό που πέτυχε χθες η ομάδα στο Καραϊσκάκι, έτσι, για αυτή την ανατροπή το 2-0 σε 2-2 και μάλιστα χωρίς να εντυπωσιάζει με την εμφάνιση του Άρης. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η επόμενη μέρα περιλαμβάνει Παναθηναϊκό, γιατί ακολουθεί άμεσα αγωνιστική υποχρέωση και για να πιάσει τόπο το αποτέλεσμα που πήρε χθες στο Καραϊσκάκι, ο Άρης θα πρέπει να κερδίσει και τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη για να πατήσει πιο γερά στην πέμπτη θέση και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στο στόχο της κατάκτησης μιας θέσης που θα το επιτρέψει να παίξει ξανά
σε ευρωπαϊκή διοργάνωση την επόμενη σεζόν. Αυτό που βέβαια σήμερα έγινε είναι η ανακοίνωση από πλευρά Σάρι για τον διαιτητή του αγώνα που ορίστηκε ο Τόμας Μπόγναρ, από τον οποίο έχουν παράπονα οι άνθρωποι του Άρη από τα προηγούμενα παιχνίδια. Για πες μας λίγο τι ακριβώς ισχύει εδώ. Κοίταξε, ο Μπόγναρ καταρχάς φέτος έχει σφυρίξει δύο φορές στον Άρη. Μία ήταν στο παιχνίδι του πρώτου γύρου με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου δεν πήρε χαμπάρι ότι τον γκολ του Ολυμπιακού ξεκίνησε από επιθετικό φάουλ, ούτε αυτό ούτε ο βαρίστας του. Παράπονα έχουν στον Άρη και για την διαιτησία του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, καθώς όπως λένε υπήρξε επιθετικό φάουλ στον γκολ με το οποίο τελικά κέρδισε ο ΠΑΟΚ του Ίγκανσον. Προηγήθηκε επιθετικό φάουλ του Κουλιεράκη, λένε, από τον Άρη. Ούτε αυτό το είδε ο Μπόγναρ και ο βαρίστας του, και στέκομαι και στο βαρίστα γιατί θα είναι και ο ίδιος στο μάτς της Τετάρτης. Και πέρσι, και από πέρσι υπάρχουν παράπονα σε παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στον Άρη στέκονται σε ένα μάτς που έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης και στο οποίο δεν δόθηκε καθαρό πέναλτι πάνω στον Λούκα Σάσα. Όλα αυτά προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Άρη μέσω ανακοίνωσης, με την οποία επιτίθενται τόσο στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Τάκη Μπαλτάκο, όσο και στον επικεφαλής της ΚΕΔ, τον Steve Bennett, και για πολλωστή φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Άρης τους καλεί να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν. Της ανακοίνωσης βέβαια ακολούθησε και μια γραπτή δήλωση του Θόδωρου Καρυπίδη, περισσότερο ως κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει το Κλεάνθης Βικελίδης την Τετάρτη. Και σε αυτό το κομμάτι γενικά στον Άρη δεν υπάρχει και δεν γίνεται να υπάρχει ικανοποίηση μετά από όλα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, και έχουμε ακόμα μπροστά μας. Ναι, βέβαια. Ωραία, θα έχουμε τα να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να κάνω μια παρέμβαση λίγο. Ναι, λέω. Σ' ακούμε, λέω. Κάποτε δεν γνωρίζαμε τους διαιτητές. Εγώ όσους διαιτητές γνώρισα ήταν όταν πήγα και υπέγραφα σαν αρχηγός. Δεν ήξερα ποιοι μας παίζουν, δεν ήξερα ποιοι είναι, δεν ήξερα ποιους συνδέσμους είναι. Εδώ πέρα ο ανταποκριτής, ο δημοσιογράφος, ήξερε τα πάντα. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Ναι. Νίκο, φτάνει δηλαδή. Ας σταματήσουμε να βγάζουμε ανακοινώσεις στο ημίχρονο, στο τέλος του ημίχρονου, στο αρχές του ημίχρονου. Ναι, αυτά ο Άρης τα βγάλε όμως την ανακοίνωση κατά τον διαιτητή. Αυτό λέω. Δηλαδή, φτάνει να ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Δηλαδή, νομίζω επιτυχία μας θα είναι να μην ασχολούμαστε καθόλου με τους διαιτητές. Ένας αδίκησε, ο άλλος τον αδίκησε, ο άλλος βγάζει ανακοίνωση, ο άλλος ξαναβγάζει ανακοίνωση, ο άλλος απαντάει, ο άλλος να παραιτηθεί από την ΕΠΟ, ο άλλος να παραιτηθεί από τη Σούπερ Ελλάδα. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω αυτό, ας πούμε. Ναι. Χάνεται η ουσία που είναι τα παιδιά αυτά που παίζουν. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές. Δεν είναι οι άλλοι απ' έξω. Εδώ υπάρχει έτσι, ένα... Σωστό. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα όμως, είναι όλοι ξένοι. Εκτός του Σιαμπάνη. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, αυτό είναι, εντάξει, αυτό το είπαμε. Τέλος πάντων, είναι στον Άρη, είναι στον Ολυμπιακό. Μην ασχολούμαστε τώρα με τον κάθε διαιτητή, ποιος είναι, από πού έρχονται και τι είναι. Και το άλλο αυτό, οι Έλληνες διαιτητές, αυτό πώς το αντέχουν, πώς το ανέχονται να έρχονται ξένοι διαιτητές και να παίζουν εδώ πέρα και αυτοί να έχουν ένα δεύτερο ρόλο. Ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Θα πάει να γίνει και ο τελικός, ας πούμε, κάπου αλλού, ξέρω εγώ, ίσως στην Αυστραλία. Ωραία. Ποιος ο λόγος ύπαρξης όλων αυτών που διοικούν, ας πούμε. Εγώ αυτό δεν καταλαβαίνω. Ναι. Αυτό είναι ασχολούμαστε με τον διαιτητή, ασχολούμαστε με την παρέτηση του ενός. Ο ένας κάνει ανακοίνωση για τον άλλον. Αυτά τον κόσμο τον ενδιαφέρουν. Τους ενδιαφέρει τα 90 λεπτά τον κόσμο, να πάρει το δίκαιο να το χαρεί. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο, ρε Νίκο, δεν είναι κάτι άλλο. Λεωνίδα, θα σου ρωτήσω κάτι. Αν σου ζητούσε ο πρόεδρος του Άρη να του πεις τι, κατά τη γνώμη σου, πρέπει να αλλάξει για την επόμενη χρονιά, τι θα του έλεγες? Έχω πάψει να πιστεύω στα θαύματα, Νίκο. Αλλά θα του έλεγα το πρώτο που πρέπει να πω, ότι πρέπει ήδη έπρεπε να ξέρει ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα αποκτηθούν στην ομάδα. Τέλος Απριλίου πρέπει να ξέρεις ποια θα είναι η καινούργια ομάδα του Άρη. Δηλαδή, όταν αρχίζει η προετοιμασία, πρέπει όλο το ρόστερ να είναι μαζί. Να ξέρει ο προπονητής ποιους έχω, ποιους δεν έχω. Ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα έρθουν. Ναι, ναι. Αυτό το μόνο που θα του έλεγα. Και φυσικά θα έλεγα να προσέχει τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος, θυμάσαι που είπαμε ότι ο κόσμος το στηρίζει. 100%. Το κόσμο πρέπει να προσέξει. Δηλαδή, εκεί πρέπει να επικεντρωθεί, να κάνει μια καλή ομάδα, να είναι μια ομάδα ευχάριστη, να είναι χαρούμενη. Να πάνε τα παιδάκια εκεί πέρα και να μην βλέπουν να πλακώνονται στο πάγκο, να μην βλέπουν να μαλώνουν. Τι παραδείγματα θα πάρουν αυτά τα παιδάκια 10-12 χρονών όταν βλέπουν ότι γίνεται μια σύραξη στους πάγκους? Ποιος ο λόγος δηλαδή?
Το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούν όλοι όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, Νίκο. Μιλάς για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα στα άλλα. Δηλαδή, ΠΑΟΚ, είδα παιδάκια. Ναι. Ακριβώς. Είδα παιδάκια στην κερκίδα που το χάρηκα και το είπαμε μαζί ότι το χαιρόμαστε αυτό. Αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι γίνεται μια σύραξη στο πάγκο και ότι, ότι γίνονται αυτά τα τραγικά γεγονότα, τα παιδάκια αυτά. Τι συναισθήματα θα έχουν. Για ποιο λόγο. Θέλω λίγο από το κοντρόλ, σα παρακαλώ, διορθώστε λίγο. Πρωί ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ τον κάναμε το Λεωνίδα του Βόζου, του Άρη. Για να το διορθώσουμε αυτό, μην γίνει καμιά στραβή. Στον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε ποτέ, έτσι δεν είναι. Ακριβώς. Στην Παναχαϊκή μπορείτε να βάζετε αν θέλετε, αλλά στον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο μου. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά. Να επικεντρωθώ, Νίκο, κατάλαβε. Ναι, σωστό. Σωστό. Τώρα και, πρέπει να ετοιμαστεί η ομάδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Πρέπει να ετοιμαστεί η ομάδα από τον Απρίλιο. Τον Μάιο πρέπει να ξέρει. Πρέπει να πει σε ένα παιδί ότι εσύ, αγόρι μου, φεύγει. Εσύ θα μείνει. Έχουμε κάποιο συμβόλαιο να τον σώσουμε. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν ξεκινά Ιούνιο, Ιούλιο, ξεκινάνε οι προετοιμασίες, αρχές Ιουλίου, πρέπει να ξέρει ότι είναι αυτή η ομάδα. Δεν έχει κάτι άλλο. Είναι τόσο δύσκολο δηλαδή. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα αυτά. Λεωνίδα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή κουβέντα που κάναμε. Πιστεύω να τα πούμε και λίγο, Νίκο, πριν το τέλος των play-off, να δούμε και πώς θα πάει το θέμα με τον Άρη. Να είσαι πάντα καλά. Ναι, Νίκο, εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά που μου δίνεις το βήμα και λέω τις σκέψεις μου. Μεγάλη μας χαρά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και καλό βράδυ. Καλή καλό συνέχεια. Βράδυ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε τώρα να δούμε τι δήλωσε ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Τόλης Τερζής, μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό, μόλις ο Άρης είχε πάρει το ισόπαλο αποτέλεσμα. Γνωρίζαμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Γνωρίζουμε τη δυναμική που έχει ο Ολυμπιακός στην έδρα του. Θελήσαμε από την αρχή να σπάσουμε το ρυθμό, να κρατήσουμε μπάλα. Δεν τα καταφέραμε στο πρώτο μισάωρο. Ο Ολυμπιακός πήγε πάρα πολύ δυνατά, έκανε αρκετές φάσεις, τις οποίες τις βγάλαμε, τις κοντάραμε. Δεχτήκαμε ένα γκολ, θα μπορούσαμε εκεί να βγει ένας ποδοσφαιριστής μας να κοντάρει την μπάλα. Υπήρχαν άλλες φάσεις που ήταν πιο καλές και δεν δεχτήκαμε γκολ, ήμασταν πιο καλά και σε εκείνη τη φάση δεχτήκαμε τον γκολ. Αυτό που θέλαμε από την αρχή να σπάσουμε το ρυθμό δεν το καταφέραμε στο πρώτο μισάρο. Μετά πήραμε καλές αποστάσεις, παίξαμε την μπάλα από πίσω, προσπαθήσαμε να τη βγάλουμε γιατί την παίζαμε συνέχεια μπροστά και έπαιρνε ο Ολυμπιακός τις πρώτες και τις δεύτερες και πηγαίναμε πάλι σε άμυνα, άρα πηγαίναμε πάλι σε πίεση. Το συζητήσαμε αυτό και στο ημίχρονο με τα παιδιά. Στο δεύτερο ημίχρονο είπαμε να ξεκινήσουμε από πίσω. Δεχτήκαμε ένα ακόμα γκολ από στατική φάση, ένα λάθος μαρκάρισμα. Από εκεί και πέρα όμως δεν τα παρατήσαν τα παιδιά. Ήταν και από τις λίγες φορές που μας βοηθήσανε πάρα πολύ οι αλλαγές μας. Τα παιδιά που μπήκανε μέσα ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Μπήκανε κατευθείαν στο κλίμα του παιχνιδιού. Καταφέραμε, ισοφαρίσαμε. Για μας είναι ένας πολύτιμος βαθμός στην προσπάθεια που κάνουμε για την πέμπτη θέση που μας οδηγεί στην Ευρώπη. Και από σήμερα το βράδυ το μυαλό μας είναι στο παιχνίδι της Τετάρτης στην έδρα μας με τον Παναθηναϊκό. Και στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν πολλές φάσεις από τον Ολυμπιακό, τις οποίες στη τελευταία στιγμή είτε ο τερματοφύλακάς μας είτε η αμυντική μας γλιτώσαμε. Από εκεί και πέρα, σας είπα, ήταν από τα λίγα παιχνίδια που μπήκαν οι αλλαγές και μπήκαν κατευθείαν στο κλίμα του παιχνιδιού. Υπήρχαν άλλα παιχνίδια τα οποία βάλαμε μέσα τα παιδιά και δεν μας βοηθήσανε τόσο. Σήμερα μας βοηθήσανε πάρα πολύ, μπήκαν συγκεντρωμένοι, βρήκαμε χώρους και καταφέραμε και σοφαρίσαμε. Ο προπονητής του Άρη, ο κύριος Τερζής, στο κλείσιμο θα ξαναδούμε λίγο την βαθμολογία και την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος, δεδομένου ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει την Τετάρτη. Εδώ είναι η βαθμολογία, 63 βαθμούς ο Παναθηναϊκός, 63 η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός 60, ο ΠΑΟΚ 57, ο Άρης 41 και ο Βόλος 40. Είναι οι πρώτες 6 ομάδες που συμμετέχουν στα play-off και από εκεί και πέρα στα play-out ο Ατρόμητος με 33, ο Όφη με 30, 29 ο Πανετολικός, 28 ο Αστέρας Τρίπολης, 23 η Λαμία, εδώ αρχίζει το επικίνδυνο. Τον Αστέρα Τρίπολης δεν το βλέπω να έχει μεγάλο πρόβλημα. 23 ο Παζιάννα, ποτέ μιλες ποτέ βέβαια, αλλά δεν τον βλέπω. 23 ο Παζιάννα, 21 βαθμούς ο Ιωνικός και 19 ο Λεβαδιακός. Παίρνουν μαζί τους, όπως βλέπετε, και τα Γιάννενα οι τρεις. Και η Λαμία είναι αυτή η οποία έχει κάνει πορεία πρωταθλητισμού το τελευταίο διάστημα. Είναι η δεύτερη Μπαρτσελώνα με Βόκολο προπονητή. Έχει κάνει δεύτερη νίκη, παρακαλώ.
Μετά την πρώτη αγωνιστική έκανε και δεύτερη νίκη χτες με το φοβερό διπλό μέσα στο το Σάββατο μέσα στο Αγρίνιο. Το 1-3 και μάλιστα με ανατροπή στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πάμε επόμενη αγωνιστική να δούμε τα play-off. Τετάρτη δεν έχουμε play-out. Τετάρτη έχουμε play-off μόνο. Βόλος ΑΕΚ, Άρης Παναθηναϊκός στις 7.30 στο Χαριλάου, στο Κλειάνης Βικελίδης και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 9 το βράδυ στην Τούμπα με άλλο προπονητή ο Ολυμπιακός, αφού σήμερα παραιτήθηκε ο κύριος Μίτσελ και από ό,τι φαίνεται, αφού θα μπει ο Ανιγκός στην θέση του, ο Ολυμπιακός έκανε αποδεχτή την παραίτηση του κυρίου Μίτσελ. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Και εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί την Παρασκευή, 6 με 8, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση, στην τηλεοπτική Σφήνα στα Σπόρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους και όλους. Θερμομονώστε και αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας, χρησιμοποιώντας την αιχμή της τεχνολογίας. Με το απόλυτο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της χρωμοδομής 100% Acryl Thermono System. Με θερμομονωτικά πλακίδια ταράτσας και δώματος Thermofilax. Θερμομονωτικό ακριλικό χρώμα εξωτερικού χώρου Thermoflex και πλαστικό εσωτερικού χώρου Thermolife. Χρωμοδομή, χρώμα και θερμομόνωση. Varagons Constructions. Η κατασκευή και ανακαίνιση οικιακών και επαγγελματικών χώρων αποκτά τα πιο γερά θεμέλια με τη Varagons Constructions. 10 χρόνια εμπειρίας. 100 και επιπλέον ολοκληρωμένα projects. Χτίζουμε το μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο. Varagons Constructions. Fixit Group. Επισκευή και συντήρηση κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και σίτες. Η εταιρεία Fixit, στελεχωμένη από εξειδικευμένους τεχνικούς, παρέχουμε λύσεις και υποστήριξη. Στόχος μας, η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Η Fixit Group είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα της και εγγυάται βέλτιστο αποτέλεσμα σε ανταγωνιστική τιμή. Η Fixit Group ειδικεύεται και στο πτυσσόμενο κάγκελο, ιδανική λύση για ασφάλεια στο χώρο σας. Fixit Group, VG36 στην Άνω Λιούπολη, τηλέφωνο 2316-070-021. Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω. Αχ, κινδυνεύω. Δύο σπουδαίες λαϊκές ερμηνεύτριες ενώνουν τις φωνές τους στο Βεργίνα Θέατρο. Και το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Μα εγώ θα χτίσω ποτηγιό στον ουρανό. Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου. Πάμε μαζί. Ένα ξεσηκωτικό πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από 17 Μαρτίου στο Βεργίνα Θέατρο. Μέχρι να βρούμε ουρανό. Συμμετέχει ο Χάρης Μακρύς και Πολυμελής Ορχήστρα. Καλλιτεχνική επιμέλεια Στέλιος Φωτιάδης. Πάμε μαζί. Γλυκερία και Μελίνα Ασλανίδου στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Media Markt, Wind και στο viva.gr. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.